Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Και φυσικά ένας από τους πλέον αρμόδιους είναι ένας άνθρωπος εδώ από την Κορινθία, από το Λουτράκι, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Πλέον συνεχίζει ως προπονητής. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται βέβαια στους Γερανούς εδώ στο Λουτράκι, στην ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία Αργολιδό Κορινθίας, ΑΕΣΚΑΚΑ, έτσι όπως τα λέμε εμείς. Τόλης Κουτρούλιας, ένας άνθρωπος που έχει φορέσει τη φανέλα, φανέλες πάρα πολλών ομάδων και όσο να είναι έχει μια πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία και θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Μια μικρή διόρθωση, η ομάδα των Γερανών είναι στη Β' Στη Β', αλλά έχεις δίκιο. Ναι. Σωστό, σωστό. Πώς... Πάνω κατά τα ομάδα το ίδιο επίπεδο. Ίδιο επίπεδο, σωστό. Πώς είμαστε τώρα που είμαστε εκτός, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, πώς μπορούμε να ζήσουμε εκτός, χωρίς αθλητισμό, χωρίς μπάσκετ, εσύ που είσαι μια ζωή μέσα στο παρκέ. Έχει πολλά πρόσωπα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά που πιστεύω ότι εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα με τα μικρά παιδιά που μέχρι τώρα 6 μήνες χωρίς να πιάνονται και τη δραστηριότητα. Έχουμε και εμείς παιδιά, βλέπουμε και στα δικά μου παιδιά τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό το πράγμα. Βλέπω πως το κορμί του σιγά σιγά χάνει τη φυσική του φόρμα. Τα παιδιά μένουν πίσω πολύ, δηλαδή πρέπει να γίνουν δραστικά πράγματα για να επανέλθουν τα παιδιά. Πρέπει να βγουν έξω στην Αλάνα όπως είχαμε σπαλιά, στα γήπεδα που έχουμε τώρα, στις δραστηριότητες τους, στις πλατείες, να παίξουν, να υπηρώσουν, να είναι σωστό το περιβάλλον και πάνω από μια οθόνη. Πιστεύω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Δευτερεύω μετά τα πρωτάθλημα. Σίγουρα, εννοείται. Είναι εύκολο να μπορέσουν τα παιδιά να ξαναγυρίσουν στα γήπεδα, γιατί όσο τα κρατάμε έξω, ειδικά τα παιδιά των μικρών ηλικιών, τα παρατάνε, αν δεν κάνω λάθος. Έχει δίκιο σε αυτό. Μετά πολύ δύσκολο να τα ξανακριτήσει τα παιδιά και γυρίσουν στο γήπεδο. Έχει οροποιηθεί και πάρα πολύ πλέον να κάθεσαι στο σπίτι, γιατί με το ίντερνετ, με τα παιχνίδια, με τα video games, με τα συνδρομητικά κανάλια, ειδικά τα παιδικά, δηλαδή περνάνε πολύ ευχαριστά και άνετα τη μέρα του στο σπίτι. Οπότε είναι και αυτό σκοπός δύσκολο πάλι να τους ξανατραβήξεις έξω. Θα υπάρξει μεγάλο θέμα να τα ξανακερδίσουν τα παιδιά, να τα ξαναβάλουν στο κήπεδο, να σκοτήσουν λίγο παραπάνω από την πλάκα, λίγο πατωματικά, με μόχτο και με να ξαναγυρίσουν στο κήπεδο. Είδες εκεί που λέγαμε και που όλοι μας λέμε ότι μπάσκετ, αθλητισμός, νομίζω ότι όλοι αυτό θέλαμε να κάνουμε πάντα, να αθλούμαστε, ανεξάρτητα μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τα παιδιά να μην τρελαίνονται να το κάνουν. Οι συγκυρίες, όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, η ψυχολογία τους είναι λίγο δύσκολη. Εσύ που είσαι και μέσα στο κομμάτι προπονητική μπορείς ακόμα, πέραν του το ότι έχεις τις εμπειρίες ως παίχτης, αλλά πλέον ως προπονητής μπορείς να το καταλάβεις πολύ πιο άνετα. Και με τις εμπειρίες που είχα σαν παίχτης, δηλαδή ήταν αλλιώς τώρα να είσαι παίχτης στη δεκαετία του 80, ναι. Όσο πηγαίνουν τα πράγματα λίγο μαλακώνανε τα παιδιά και λογικό το βλέπω. Αυτή τη στιγμή ήταν ήδη τα παιδιά γίνει πάρα πολύ μαθηματική, να το πω συσταγωγικά, οπότε τώρα ειδικά γιατί τόσο πολύ μείνει η καραντίνα στο σπίτι και έχουν χάσει λίγο την ανταγωνιστικότητα, το να είναι, να διαγωνίζονται, να υπάρχει λίγο και ο συναγωνισμός. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο δύσκολα να τους πεθαίνεις και να τους πεις και να κάνεις πάνω, να τους βάλεις δίπλα. Θέλω να ταλαιπωρηθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί τα παιδιά μας συνεχίζουν αυτό το τρόπο ζωή και θα έχουν σίγουρα και προβλήματα υγείας. Μπράβο. Είναι τόσο εύκολο να κάθομαι όλη μέρα στο κάμπε. Είναι δύσκολο. Και πίσω από μια οθόνη. Σωστό.
μέρα νύχτα μέσα στην, έτσι όπως έχει πάει η ζωή, με τα μαθήματα να είναι μέσω υπολογιστή, τα παιδιά να μην έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, να ασχολούνται μόνο με τον υπολογιστή, ακούγεται λίγο τρέλα, έτσι. Και είναι, είναι δύσκολο, δηλαδή τώρα με τα παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, κάνουν λίγο την ουσία, Σωστό. Και τώρα το καλοκαίρι να πάει να έχει μια ισορροπία και τα παιδιά να ξεκινούν να έχουν παραλίες στις πλατείες. Μετά από Σεπτέμβριο να το πιέσουν πάλι να πάνε να κάνουν ένα παιδί. Για τους πιο μεγάλους είναι λίγο πιο εύκολο ή και αυτοί έχουν τις δυσκολίες τους να ξεκινήσουμε πάλι μετά από την τόση καραντίνα και από την αποχή. Σωστό. Και να βρείτε μια χρήση τομή τώρα να, και να κάνεις και κάποια καλή δουλειά, ώστε να, και τα παιδιά τα νέα να μπουν σε, σε ένα επαγγελματικό μοντέλο, ώστε να έχουν μια, στην επόμενη του βήμα να μην είναι τεράστιο, αλλά απλά ένα μεταπαδικό βήμα. Και ήταν λίγο δύσκολο όλο αυτό να γίνει, αλλά και με μεγάλη δυσκολία και το καταφέραμε. Κάναμε μια ωραία ομάδα, ανταγωνιστική. Και δυστυχώς όμως η δυναμότητα μας βρήκε τώρα αυτό και αυτό. Πώς είναι εκεί στους Γερανούς? Στους Γερανούς υπάρχουν δύο ξεχωριστά κομμάτια. Υπήρχε το πιο βασικό ίσως το οι αθλητές που ήταν μεγάλο βάρος. Ναι. Προσπαθούσαμε να δώσουμε προτέρη διαφορετικό, να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος στα παιδιά, να ρίξουμε ένα βάρος στις λεπτομέρειες, στο μεράκι για το μπάσκετ που υπάρχει από τα παιδιά που τελεπάνε των Γερανών. Και πήρε και το να αξιοποιήσουμε κάποια ταλέντα, να τα πάμε να παίξουν ένα μπάσκετ λίγο παρακάτω. Δεν χρειάζεται να τα παίξουν να γίνουν όλοι οι Ισπανοί που δεν διαμαντίζονται. Αλλά να πάνε στην όταν θα πάνε να σπουδάσουν, να πάνε στην Πάτρα, να του ζητήσει μια ομάδα τη Πάτρα, να του δίνει κάποια ένα χατζηλίκι, να έχουν ένα έξοδο. Δηλαδή για απλά πράγματα έλεγα πάντα. Δεν έλεγα ποτέ να κάνουμε να φτιάξουμε του υπόλοιπου μεχταράδε. Να του μάθουμε να του μπάσκετ, να του να παρακάτω. Να μάθουν να ζουν ομαδικά, να μάθουν να ζουν μέσα από αξιοκρατικές κοινωνίες, όπως ήταν όπως μια ομάδα που σε ξεκινάει από το μηδέν και ξαφνικά φτάνει να ξεκινάει σε κορυφή της πυραμίδας, ένα αντικό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στα παιδιά. Είναι και το αντρικό, που το αντρικό θέλαμε σιγά σιγά να κερδίσουμε κατηγορίες. Υπήρχε μια αναφέρμα και το από την πόλη μας εδώ πέρα από την ομάδα. Είμαστε σε κάποιο καλό δρόμο. Υπάρχει, αν το κυνηγείς και δείξεις ενδιαφέρον, σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου, πιστεύω θα υπάρχει ανταπόκριση. Γενικά στο Λουτράκι, το να ασχολείται η πόλη και με αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου, φαίνεται ότι το κάνει καλά. Υπήρχε το χάτμπολ, υπάρχει το μπάσκετ τώρα. Υπήρχε το βόλεϊ. Μπράβο, ακριβώς. Κάτι διαφορετικό γίνεται εκεί στην πόλη. Κοίταξε να δεις, εδώ στην πόλη κυρίως ενδιαφέρονται κάποιοι διαφορετικές που προσπαθούν και έχουν περάσει από κάποιο παιδί, κάποια ομάδα, κάποιο άνθρωπο, οι οποίοι σιγά σιγά αυτή η παρέα, όταν έχει δυναμώσει και δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες, δημιουργούν κάτι. Πιο παλιά ήταν το βόλεϊ, πριν ήταν και αυτό που ήταν στην εθνική. Σωστό. Απλά πιστεύω ότι αδικείται ο αθλητής
αθλητισμό όσο γενικότερο στην πολιτεία. Γιατί εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω να το κάνω. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο αστείο τώρα. Αυτό είναι το τόπαλ μου. Αυτή τη στιγμή αδικείται λίγο αθλητισμό στην πολιτεία. Γιατί με τέσσερι μεγάλε και δυνατέ εταιρείε στον χώρο μα, στον ομό μα, στο φύγμα μα, άντε πάντα να του πούμε. Και να φέρουμε σε καζίνο με το ρόλο. Να υπάρχει μόνο η παρουσία των ομάδων μας στις δύο πρώτες κατηγορίες σε κάθε αθλητισμό. Ακριβώς. Έφτασε. Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και από τους τύπους υποβλητικοί και ανάλογοι. Να υπάρχει η παρουσία των ομάδων σε όλες τις κατηγορίες τα ευρωπαϊκά πρωτάθλημα. Και οι ομάδες να φυτοζωούν και να προσπαθούν να βγάλουν αυτή την κατηγορία. Σωστό. Μακάρι να το δούμε λίγο διαφορετικά σε όλη την Κορινθία. Ποτέ δεν είναι αργά, αν και είμαστε λίγο δύσκολοι. Πάντα ήμασταν δύσκολοι. Δεν ξέρω. Είναι γενικότερο το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Δηλαδή αυτό που πήγε στο Κουτράκι σε κάποια θέματα έγινε. Υπάρχει μια προσπάθεια στην Κορινθία στο μπάσκετ. Και υπήρχε στο Πάμποχα, υπήρχε και το βόλεϊ. Δηλαδή. Έφτασε ο Παμποχαϊκός να διεκδικήσει πρωτάθλημα και. Βέβαια. Αυτό πρέπει και να αγκαλιάσουμε. Δηλαδή να υπάρχει μεγάλη βοήθεια. Δεν καταλαβαίνει εδώ πέρα πολύ ότι γίνοντα ένα μικρή βοήθεια να του έκαναν το ρόλο του στο κομμάτι. Γενικώ πρέπει να γίνει συσπήρωση μεγάλη και να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να ό,τι είναι αυτά τα πράγματα που μπορούμε να αναδείξουμε κάτι σωστό σε αυτόν τον τόπο. Από το στόμα και στο Θεό ταυτί. Πρέπει να ακούμε λίγο τους ανθρώπους που έχουν μια άλλη εμπειρία και με άλλες γνώσεις. Μακάρι να είσαι ένας από αυτούς που θα εισακουστούν. Μακάρι. Εντάξει, εγώ το λέω τώρα. Να πάμε τώρα. Βασικά, έχεις το μικρόβιο του αθλητή, του παίχτη, το έχεις βγάλει από μέσα σου τώρα που έχεις ξεκινήσει την προπονητική. Πιστεύω ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο τώρα όσο περνάει ο καιρό που αποβάλλεται. Μαθαίνω κι εγώ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό που προπονητή. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έπαιρνα λίγο την απόψη των προπονητών μου για να εξοικονομήσω λίγο χρόνο γιατί σταμάτησα και μεγάλο στο μαθητικό. Ήθελα να κερδίσω λίγο αυτό το χρόνο. Εντάξει, το πολεμάω. Είναι καλό το δηλαδή προς τα τελειώματα. Είναι πολύ πλευρό. Πολλά παράθυρα στο που άλλε φορέ θα μπορούσε να τελειώσει και μια πολύ φορέ στον αυτό μου το δεν σκέφτομαι το πρόβλημα. Το βλέπω με πολιτικό χρήμα κάθε λίγο στην πόλη. Κάθε πρόβλημα με την αντιμετώπιση. Να πάμε τώρα χρόνια πίσω. Πόσα χρόνια πίσω σε πάω στο ξεκίνημα εκεί στον Πανελλήνιο. Ναι, η αρχή έγινε στο Λουτράκι, σωστά. Λίγο σε χάνω με τον ήχο. Ναι, ναι. Είναι μια προσπάθεια πολύ σοβαρή το ελληνικό Ποσειδώνα. Στον Ποσειδώνα. Πολύ δυνατή. Η κόρη μου είχε κάνει μεγάλη οπαλέμονα στον τότε μεγάλη προσπάθεια. Ήταν στο Λουτράκι να φτάσει στην Ελλάδα, στον Πόλο, στα Πανελληνικά. Ήταν μεγάλη δουλειά τότε, εντάξει, ο Βλάση με πολλά παιδιά, αλλά του είχαν κάνει υπέρβαση. Μετά πήγα, μεταφύγησα στον Πρωτέα, που ήταν διαφορετικός κόσμος, δηλαδή παρότι που ήταν και το 100% στην Πρωτεία, όταν πήγα εκεί, παίζανε άλλο άτομο. Ήταν πολύ διαφορετικό, όταν άλλο επίπεδο. Ήταν σχολείο για μένα, με γνωρίσαν τη Συναθήνα πάρα πολύ, την επόμενη χρονιά ήρθε και η μεταγραφή μου στο Πανελλήνιο, γιατί πήγε και ξανά και μάθηκε το ταξίδι στο εξωτερικό. Έτσι έγινε γνωστό στην Αθήνα και έτσι με πήρε ο Πανελλήνιος στο Πανελλήνιο και το θεωρούσα δεύτερο σπίτι μου. Έτσι 6 χρόνια εκεί πέρα, έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα 3 χρόνια χωρίς τον Κυριακό και μετά 3 χρόνια μετά και του υποτίθεται. Καλές υποτίθεται στο Πανελλήνιο. Μετά ήρθε η μεταγραφή στον Άρη. Μετά έκανα μια καριέρα, πήγα σε αρκετές ομάδες. Ο Ολυμπιακός Νέας Φιλαδελφίας ήταν εκεί την τρία χρόνια, αλλά ένα. Παίζαμε και Ευρώπη,
μετά πάρα πολλές ομάδες Α2 που... Ιστορικές ομάδες, ιστορικές ομάδες όλες. Έτσι. Στην Πάτρα πήγες, στην Ολυμπιάδα. Πήγα, Καλκίδα, στη Μέντη είχα πάει στη Θεσσαλονίκη που ήταν μεγάλη ομάδα και τότε ΕΜΑ1. Γενικώς ήταν, έκανα μια πορεία, εντάξει, τίμια θα έλεγα. Κάτι παραπάνω από τίμια θα έλεγα εγώ. Πώς είναι να φοράς τη φανέλα του Άρη όμως, νομίζω ότι είναι λίγο ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστή, ήταν πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το λέμε, είναι ξεχωριστό που φοράς αυτό το κήπεδο. Ακόμα και μετά από 10-15 χρόνια, όταν, όταν έπαιζα σε κάποια κήπεδα και κάτι χώρες Ελλάδας, έκανε ένα κουμπί εδώ, που Άρη, θυμάμαι, έκανε αυτό, έκανε σε εκείνο. Σε θυμάμαι σε αυτό το παιχνίδι. Ειλικρινά, είναι μεγάλη ομάδα ο Άρης, ειδικά στο μπάσκετ, είναι μεγάλη ομάδα. Ήταν η ομάδα που αγαπάγαμε όλοι οι Έλληνες. Έτσι, περιμέναμε να έρθει το παιχνίδι μεσοβδόμαδα να δούμε το μπάσκετ στην Ευρώπη και δεν είχε να κάνει με το τι άλλο υποστηρίζαμε σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Καμία σχέση, καμία σχέση. Δηλαδή, πολλοί βλέπανε και άτομα που δεν βλέπαν μπάσκετ. Μπράβο. Ήταν φοβερό. Ήταν η συνέχεια της εθνικής ουσιαστικά. Ήταν η συνέχεια της εθνικής που είχε για τα μεγάλα εθνικής στο καλύτερο γεγονός. Ταυτιζόταν σχεδόν ότι ήταν η εθνική σου. Περνάει δύσκολες μέρες πάντως. Περνάει, κοίταξε να δεις κάποια στιγμή. Γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ θα έλεγα, αλλά εντάξει. Σωστό. Τώρα για το ελληνικό μπάσκετ που λες είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε πιάσει σχεδόν το παντό, αλλά ακόμα δεν έχουμε ακουμπήσει. Δηλαδή, περνάει ο καιρός και βλέπουμε αυτά που γίνονται ότι υπάρχει κι άλλο παντό. Πραγματικά, αυτά που, χωρίς να θέλω να πάρω θέση για τίποτα, αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες με τις δύο διοικήσεις, τα δύο προεδρία, νομίζω είναι, τη λέξη το τραγελαφικό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Σωστό. Πέρσι εγώ ήμουν προπονητής σε μια ομάδα Α2, συμβόλαια, ούτε οι αθλητικές περιβάλλησεις, ούτε οι γιατρούς στο επίπεδο. Και δεν είναι η εξαίρεση, δυστυχώς είναι ο κανόνας. Ο κανόνας, έχεις δίκιο. Είναι όλα στον αέρα, πολλά παιδιά πίσω από σπουδές ή κάποια άλλη παιδιά που θα μπορούσαν να ασχοληθούν και πάνε να ασχοληθούν με το μπάσκετ και το μόνο που γίνεται με αυτό το παιδί είναι μόνο πρόβλημα. Είτε από θέμα υγείας, γιατί πολλά παιδιά τραυματίζονται, κάνουν ράνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να. Δεν είναι σωστό να ταλαιπωρούν τα παιδιά, να του δούμε να του υποστηριζόμαστε 10 πραγμάτων, τελικά τι 5, τι 6, και όλα τα άλλα να τα αφήνουμε στο καιρό, σιγά μην μα πάει τώρα την εισιτήρια, να αποφύγεται τώρα στο πλα πλα, ώστε να τον μα κυνηγείτε. Δεν εκπέμπει υγεία, δεν εκπέμπει συνέχεια, δεν εκπέμπει αθλητισμό. Σωστό. Σωστό. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να είναι. Εξωτερικό μπάσκετ, με τις εκλογές, με την καραντίνα, το ρεστάρ που γίνεται. Αλλά δεν μπορούσα να δω όλα τα μηνύματα, να δούμε ότι πάλι στα επίμετρα πάνε όλοι να νικήσουν αυτοί με κάθε κόστος. Άσε το κανένα εμπειρίο στήκη, να ο εγωισμός είναι πάνω από το καλό του μπάσκετ. Ναι. Και το κακό το έχουν κάνει πάρα πολύ. Το έχουν κάνει καταρχάς και οι αθλητές και οι προπονητές και οι μάνατζερ και οι δημοσιογράφοι. Όλοι. Σωστό, όλοι. Είναι όλοι οι αυτομετερίζοντες μόνο λάθη κάνουν. Αντί να το υποστηρίξουν το μπάσκετ, όλοι το δείχνουν σαν να πάρει κάτι. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό να αποχωρεί και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε την Κίνη να αποχωρεί να μην ανοίγει κινητή. Βλέπουμε το Χολαργό να αποχωρεί να μην ανοίγει κινητή. Πράγματα που δεν είναι σωστά. Να πουλιώνται από την κάτω από τα τραπέζια.
Είναι πράγματα που δεν είναι σωστά. Δηλαδή, εκνευρίζομαι φοβερά και εκνευρίζομαι που δεν ανατρέπουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε πράγματα σωστά για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί ξέρουμε ότι πήγαμε στην κορυφαϊκή την ομάδα, θα μπορούσαμε να ξαναπούμε. Το ότι σε εκνευρίζει και σε ενοχλεί και σε χαλάει όλο αυτό, πώς αντέχεις και παραμένεις μέσα, έτσι το λέω. Εντάξει, είναι το μπάσκετ. Όταν έχεις ζήσει και τόσα πράγματα και έχεις χάσει. Μπράβο. Δεν μπορεί να πει πανταξάμε. Ναι. Σε ακολουθείς όλη τη ζωή. Σωστό. Είναι πολύ δύσκολο να πω αν ξέρεις τέλος να ασχοληθεί. Είναι ένα θέμα. Εντάξει, και είναι απόλυτα λογικό. Κανείς δεν το αφήνει. Όταν έχει. Να βάλει το λεφαράκι του, δηλαδή. Μπράβο. Σωστό. Και να ξέρεις και όλες αυτές τις υγιείς και τους έτσι που πραγματικά αγαπάνε δεν τους απασχολούν. Όλοι θέλουν κάποιον ένα μαμούνι που θα σου κάνει την χάρη, θα σου κάνει την εξυπηρέτηση, θα σου κάνει. Είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Έχουν πει πολλά λαμόγια του παρελθόντο. Και οι πιο υγιείς μένουν εκτός. Βέβαια αυτό γίνεται σε κάθε τομέα, έτσι. Δεν είναι. Αυτός που δεν το πολύ αντέχει πρέπει να είναι πιο έτσι, να έχει πολύ δύναμη για να αντέξει να μείνει μέσα. Είναι δύσκολο να πάει κάποιος να πλέξει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Θα δει το πρώτο στραβό, θα κάνει θα κοιτάξει αλλού δεύτερη φορά, τρίτη, δεύτερη, κάποιος δεν θα πει εντάξει, δεν μπορώ άλλο, δεν γίνεται άλλο. Πώς καταφέρνουμε σαν χώρα να έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα project, μπορεί να μην είναι εδώ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, να είναι αυτός που είναι, να κάνει αυτά που κάνει και σαν χώρα, σαν μπάσκετ, σαν ομοσπονδία, σαν, να κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Πώς αυτά τα δύο μεταξύ τους. Είναι συγκυρία αυτό που γίνεται με τον Γιάννη τώρα, το ναι. Πραγματικό πράγμα. Δεν είχε, δηλαδή, δεν έγινε με την πολίτη της ομοσπονδίας. Ναι. Οπότε είναι απλά έτυχε τώρα ο Γιάννης να κάνει. Απλά ούτε σε αυτό δεν. Ούτε και στην τύχη, ας πούμε, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι. Να σου δείτε γιατί το κούπο και εσύ δεν θα μεταφερθεί πάλι να αποδοδέχεις και να σε ρεπτούμε σώγο. Ακόμα και αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξουμε κάποιους που έπαιχνει σε τέτοια στο 31 του ελαφρά καρδία και να λέει το παίζω άλλο. Εντάξει, και βλέπεις τώρα τους Ισπανούς περίπου να είναι 37-38-39 χρονών και να μην καπέζει ή το ίδιο που είναι κύριε του. Έτσι. Παραδείγματα που πρέπει να... Να μας βάλουν σε σκέψη. Γενικά από την όλη καριέρα σου υπάρχουν παιχνίδια που δεν τα ξεχνάς ποτέ, να μείνω και λίγο σε αυτό, στο πιο υγιές. Ναι, εντάξει, υπήρχαν κάποια τέρμπι πάω, παίζαμε τον πάω, ειδικά με στην έδρα μας που είχαμε κερδίσει και Παναθηναϊκό και τον Κυριακό, ήταν πάρα πολύ μετά και αυτά. Και κρατάω πολύ, μου αρέσουν και τα μου αρέσουν πάρα πολύ η εμπειρία της Ευρώπης σήμερα. Αυτό ακριβώς, εκεί θα πήγαινα τώρα. Η Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πώς είναι αυτό το συνέστημα? Βασικά σου ανοίγει το μυαλό. Όταν ταξιδεύεις λίγο παρά έξω, βλέπεις και 10 πράγματα θετικά, αρνητικά ή διαφορετικά, όπως έλεγε τα αξιολογεί ο καθένας και τα ονομάζει. Βασικά είναι μου άρεσε και πώς βλέπανε το μπάσκετ έξω. Δηλαδή πήγαινε στη Γαλλία που λες, εντάξει, η Γαλλία δεν έχει μεγάλο μπάσκετ και βλέπεις ότι είχε τουλάχιστον κόσμο από την Ελλάδα. Και όχι τώρα, σαν τώρα που πάρεις πλέον σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, μέσα 30 άτομα, 40. Εμείς μαζεύαμε και 200-300 άτομα. Αλλά πήγαιναμε στο Ισραήλ και παίζαμε για 2.000 άτομα. Πήγαμε στη Γαλλία και 2.500 άτομα. Πήγαμε στη Ρωσία και 5.000 άτομα. Και show. Ναι. Δηλαδή, τι βίντεο εγώ, τι leader, τι γιουβέτσι, ήταν πάρα πολύ λίγο. Πήγαμε στην Αγγλία να παίξουμε και λέμε η Αγγλία δεν έχει μπάσκετ και είχε 3.000 κόσμο το κύπελλο. Εντάξει, είναι πράγματα που τα βλέπεις και σου προκαλούν, ξέρεις, ερωτηματικά. Ναι. Γιατί όχι εμείς. Το βλέπω σαν πάρτι, ενώ εμείς το βλέπαμε σαν αγκαρία, όπου παντάμε. Πέρα και την Τετάρτη μπήκαμε εδώ πέρα για να πάρουμε μια επιχορήγηση, για να εξυπηρετήσουμε την ΟΟ και όλα αυτά. Είμαστε ειδική περίπτωση. Φαντάσου να μην είχαμε κάνει και αυτές τις επιτυχίες που έχουμε κάνει, έτσι. Το αυγό ήταν
Σωστό. Κυρίως φαίνεται να παίζει. Αισιοδοξείς τουλάχιστον. Ήθελα να σε αισιοδοξήσω, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν αλλάζουν οι ανθρωπίες, ούτε ακόμα αυτή τη ώρα. Βλέπω τώρα να παίζει ο ένας στο μαθητή του. Πάλι οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα. Είναι Ναι. λίγο δύσκολο για πράγματα. Δεν ξέρω, μακάρι να κρατάω μικρό καλάθι. Μακάρι Ναι, να διαφορετικό ναι. Πράγμα. Είπες πριν ότι έχεις κάνει μια τίμια καριέρα κλπ. Παρ' όλα αυτά, παρότι το λες έτσι όπως το λες, έχει σε αριθμούς και σε όλα αυτά, ας πούμε, τα στατιστικά του αθλητή, ενός μπασκετμπολίστα, είσαι εξαιρετικός. Αυτό πώς σου μένει και σου ακούγεται, γιατί εντάξει, στην Α2 θεωρείσαι top με βάση τη στατιστική σου. Δεν είναι λίγο πράγμα. Απλά πάντα υπάρχει το αν, το μεγάλο αν. Δηλαδή, αν είχα λίγο παραπάνω τότε στο Φινάρι ναι. που έφυγε από πλάτη και ίσως θα μπορούσα να πάω να κάνω λίγο μια της καλύτερης να πάει ένα πιστό. Αλλά υπήρχαν και τότε πρόβλημα, δηλαδή με πληρώνανε, δηλαδή προτιμούσα να πάω σε μια πολύ καλή ομάδα της Α2 που να πληρώσει, παρά να είμαι μια ομάδα της Α1 που είναι από τους τελευταίους τρόπους αμάξες και πληρώνουν. Πρώτα οι μαύροι και οι ξένοι και μετά έπρεπε να περιθέψω να το πάρω κι εγώ. Ήταν λίγο... δεν μ' άρεσε. Το έχουν πει πάρα πολύ αυτό, ότι προτιμούν να είναι σε ένα υγιές σωματείο έστω και σε χαμηλότερη κατηγορία, παρά να είναι στην πρώτη κατηγορία και να φυτοζωούν και να λένε απλά ότι είμαι στην Α1, ας πούμε. Καλά, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια... Ναι, εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα. Και ας ελπίσουμε έστω και στην ίστατη ώρα, όπως είπες, να γυρίσει λίγο το κουμπί, για να μην διαλυθεί εντελώς το οικοδόμημα που έχει χτιστεί με πολλή προσπάθεια, γιατί έχουμε και τα θετικά μας. Αλλά έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να το διαλύσουμε τελείως. Θα δούμε. Σε ευχαριστώ. Να γίνω ό,τι καλύτερο. Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, που μας είπες πράγματα από τις εμπειρίες σου και από όλα όσα έχεις ζήσει. Και παίρνουμε πράγματα από αυτά. Πρέπει να παίρνουμε πράγματα από αυτά. Υγεία να έχουμε και σύντομα στα γήπεδα. Τι να πούμε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια.